είναι μέσα από τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και σε αυτή την περίοδο, αλλά και στην επόμενη που είναι από το επόμενο χρόνο μέχρι το 2027. Άρα αυτό το σχέδιο που έχουμε για τα Χανιά, πάντα σε συνεργασία με το Δήμο, είναι ένα οραματικό σχέδιο. Πάντα όμως πρέπει να έχουμε κατά νου το όραμα με το ρεαλισμό. Και εδώ παρουσιάζει απόψε από το Δημήτρη τον Ρομπογιαννάκη μια εξαίρετη δουλειά, μια προμελέτη. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Αν η τοπική κοινωνία συμφωνεί, προχωρούμε στα επόμενα βήματα. Στα επόμενα βήματα για να δούμε το χρονοδιάγραμμα στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι μία δεκαετία για να είμαστε πραγματιστές. Από τη στιγμή που όλες αυτές οι εγκρίσεις χρειαστούν και το ιδεατό να έχουμε την έγκριση για να βρεθεί η χρηματοδότηση είναι αρκετά τα βήματα. Όμως πάντα με τη συνεργασία, πάντα με την συνέργεια που υπάρχει μεταξύ Δήμου, μεταξύ Περιφέρειας, του Υπουργείου, και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια εξαίρετη συνεργασία με τον Δημήτρη τον Φραγκάκη όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, να μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτό το έργο. Γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. 20 χρόνια ακόμη για μια άλλη μαρίνα στο Ηράκλειο. Δεν έχει προχωρήσει. Αυτό να δούμε το λόγο γιατί δεν έχει προχωρήσει. Και να προχωρήσουμε από τη στιγμή που συμφωνήσει η τοπική κοινωνία να γίνει μαρίνα στο συγκεκριμένο χώρο, στα βήματα, αγαπητέ Δημήτρη και Δήμαρχε, να τρέξουμε τις διαδικασίες, να προχωρήσουν τα προεδρικά διατάγματα που είναι μια χρονοβόρο διαδικασία, και από την πλευρά και τη δική μας, της περιφέρειας, όλων των τοπικών εδώ φορέων, να μπορούμε να έχουμε την οριστική μελέτη. Και συμφωνώ απόλυτα ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το έργο εάν δεν γίνει με τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Γιατί άλλες χρηματοδοτήσεις δεν υπάρχουν. Όμως, αυτό που είπε ο Δημήτρης ο Φραγκάκης, εάν οι μελέτες μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να απορροφηθούν οι πόροι μέχρι το 2025. Άρα, άμεσα το πρώτο τρίμηνο του 2023, Δημήτρη, πρέπει να προχωρήσουν αυτές τις διαδικασίες, να βρεθεί ο τρόπος που θα γίνει η δημοπράτηση αυτού του έργου, αλλά το πρωτεύον είναι η χωροθέτηση από τη στιγμή που θα συμφωνήσει η τοπική κοινωνία. Εμείς, από την πλευρά τη δική μας, θα είμαστε δίπλα σε αυτό το οραματικό σχέδιο και ό,τι χρειαστεί από πλευρά της περιφέρειας, και η οικονομική βοήθεια, αλλά και η διεκδίκηση από τα κεντρικά υπουργεία, θα είμαστε μαζί για να μπορούμε να το τρέξουμε. Εύχομαι σε όλους και όλους καλά Χριστούγεννα, υγεία, δύναμη και να είμαστε καλά όλοι.